Δεν είναι μόνο η Θράκη, δεν είναι μόνο η πρόκληση της Θεσσαλονίκης που ακούστηκε από τον κύριο Ορτογάν. Προηγήθηκε και το άλλο ανήκουστο που θα έπρεπε να το λέμε ανήκουστο εμείς αλλά δεν είδα καμιά αντίδραση από την ελληνική πλευρά για την uh, περιμειονότητας δίθεν μειονότητας στα δωδεκάνησα παρακαλώ από τον κύριο Φιντάν. Δηλαδή άνοιξε και νέο μέτωπο τώρα για το οποίο επίσης δεν μιλάει κανείς και δεν του λέει όπα ή τα μαζεύεις

yakın takipçisi. Προσέξτε τώρα γιατί εδώ πέρα τα πράγματα σοβαρεύουν πάρα πολύ. Και ήδη ήταν σοβαρά. Ο, 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 ο τύπο αυτό, ο πρώην αρχηγό των μυστικών υπηρεσιών τη Τουρκία, που έστελνε όπλα στου Ισλαμοφασίστε του Ισλαμικού κράτου, τη Αλκάιντα και όλων των σφαγέων που έσφαξαν στη Συρία, στη Λιβύη, στο Βόρειο Ιράκ και στον Αγκόρνο Καραμπάχ, είναι πλέον Υπουργό Εξωτερικών τη Τουρκία. Η δήλωση του Υπουργού Εξωτερικών μια χώρα είναι δεσμευτική για τη χώρα του ο οποιοδήποτε άλλο υπουργό, ο οποιοδήποτε άλλο αξιωματούχο, δημοσιογράφο, ναύαρχο ή οτιδήποτε μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Όταν όμω λέει κάτι ο υπουργό εξωτερικών, σημαίνει πω είναι η επίσημη θέση τη Τουρκία. Τι μα είπε η Τουρκία, ότι η μειονότητα στη Θράκη είναι τουρκική και όχι μουσουλμανική. Παραμπίασε δηλαδή τη συνθήκη τη Λοζάνη και έθεσε θέμα τουρκική μειονότητα στα Δωδεκάνησα. Από αυτό και μόνο, για να μην πούμε για όλα τα προηγούμενα, τουρκολιβικό μνημόνιο, απειλέ κατά νησιών, επικείμενη απειλή από αυτό και μόνο όμως τη δήλωση του Φιντάν θα έπρεπε να ακυρωθεί όχι μόνο η επίσκεψη αλλά οποιαδήποτε συνομιλία μέχρι η Τουρκία να ανασκευάσει και να επανέλθει στη διεθνή νομιμότητα. Για να το πούμε με απλά λόγια, είναι σαν να έχει εσύ μπροστά σου έναν κακοποιό που ξέρει ότι είναι κακοποιό, με τον πιστόλι στο χέρι και να του ανοίγει την πόρτα να μπει στο σπίτι σου. Δεν θα το έκανα για το σπιτάκι του ο κύριο Μητσοτάκη, γιατί το κάνει για την Ελλάδα μα. Είναι πλέον Πέραν των ορίων τη εθνική μειοδοσία, η αιμονή Μητσοτάκη να τα δώσει όλα στην Τουρκία. Και έχουμε πει το γιατί. Έχουμε πει ότι οι Τούρκοι δυστυχώ κρατάνε δεμένο χειροπόδρα τον κύριο Μητσοτάκη. Αυτή είναι η αλήθεια. Το φωνάζουμε από το 2020. Πλέον νομίζω ότι όλοι συμφωνείτε. Κοιτάξτε, ο Φιντάν δεν είναι υπουργό εξωτερικών. Είναι πρώην αρχηγό των μυστικών υπηρεσιών τη Τουρκία. Αυτό, Αυτό είναι μια αναλύωτη ιδιότητα στο μέλλον και στους αιώνες των αιώνων για όποιον έχει περάσει από τέτοιε υπηρεσίες. Υπάρχουν χίλιες αιτίε και άλλε τόσε αφορμές για να μην πατήσει όχι το πόδι του Ερδογάν στην Ελλάδα, ούτε να ξαναπεί τη λέξη Ελλάδα χωρίς να την έχει πλύνει τη γλώσσα του με ροδόνερο πριν μπει τη λέξη Ελλάδα. Είναι απολύτως βέβαιο όμως ότι υπάρχουν συμφωνίες. Το λες, Αντρέα μου, στο λόγο σου, το βάζεις ως ερωτηματικό στο τέλος της προτάσεώς σου, όμως είναι δεδομένο ότι η συνάντηση στο Βόσπορο, οι συναντήσει που έκανε προχτέ η κυρία Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου τη Δευτέρα όλη την ημέρα στην Τουρκία, που ήταν με επιτελείο τεσσάρων διπλωματών, προκειμένου να κανονίσει τα τη επίσκεψη και επιπλέον για να υπάρχει και μενού φαγώματο του ελπιδοφόρου τη Αμερική Αρχιεπισκόπου, για αυτού του δύο σκοπού πήγε, για τον ελπιδοφόρο να τα πούμε σε άλλη εκπομπή. Έχει κανονίσει. Η διαδοχή τώρα, λε το Πατριαρχείο. Για τη διαδοχή. Ναι, ναι. ναι. Να η κυβέρνηση Μα, θέλει... Απέζει και τέτοιο θέμα. Η κυβέρνηση θέλει τον Αυστραλίας για τη ναι. θέση του Πατριάρχη. Όχι τον ελπιδοφόρο. Φ. Γιατί έχει απλώς η χέρι στι χορηγίε, λένε, και είναι εκτό του μαξίμου οι, οι χρυσέ. Και ό,τι είναι με χορηγία και ο Μητσοτάκη δεν μυρίζει, ενοχλείται. Έχει πονόκυλο. Οι ευαισθησίε λοιπόν... μπορεί να έχει ευαισθησίε. Σωστά. Είναι... Η πρόκληση να έχει ευαισθησίε. Όλη η οικογένεια. Όλη η familia. Ευαισθησίε. Ευαισθησίε, λέω και εγώ. Έλα, πάμε. Κλείνουμε την λοιπόν... παρέμθεση. να το δούμε λέω λοιπόν, λοιπόν τι επόμενε μέρε. Έχει ενδιαφέρον αυτό για το Πατριαρχείο. Σωστά. Το κρατάμε. Όλοι θα το δούμε. Όλε οι λεπτομέρειε έχουν κανονιστεί από την κυρία Αλεξάνδρα που κάνει χρέη. Παπαδοπούλου. Αλλά είναι ρόλο υπουργού. Δεν υπάρχει κανένα άλλο στην κυβέρνηση που να γνωρίζει αυτές οι μυστικές συμφωνίες είναι η επιτομή της κατάπτυσης της ελληνικής κυβέρνησης που δεν έρχονται στο ελληνικό κοινοβούλιο. Σας θυμίζω, επειδή παρακολουθώ με μονή, όπως και ο Αντρέας Παπακριακόπουλος, τις ομιλίες τουλάχιστον των πολιτικών αρχηγών, γιατί μετά αρχίζει το τσίρκο με εισιτήριο, <laughs> λέω ότι αυτά έχουν ετηθεί από τον Κυριάκο Βελόπουλου Πολάκης και δεν έχει πει τι έκανε μια μισή ώρα και 20 λεπτά σε ένα τραπέζι με αυτόν που σε βρίζει, που σε χαστουκίζει, που λέει ότι είναι ανίκανο και δεν πρόκειται να ξαναβρεθώ εγώ ποτέ να μιλήσω με αυτό το πολιτικό ανδρίκελο. Έτσι έλεγε ο Ορδογκάν για το Μητσοτάκι. Πώ θα βρεθούν τώρα στο ίδιο τραπέζι. Όταν σε βρίζει η Βρεαντρία Καψαμπέλη, θα βρει την Τρίτη πέρα. και η Τετάρτη δεν ξαναβγεί μαζί του. Θα πα δεν πρέπει, να σε Δεν πρέπει να είσαι υποτελή. Δεν πρέπει να είσαι σερνόμενο κουλίκι στην άμμο και την άσφαλτο για να πα να το συναντήσει. Δεν πρέπει να είσαι ανύπαρκτο ω ψυχολογικό πολιτικό όν. Δεν πρέπει να είσαι τη τσφαλιάρα. Δεν πρέπει να πηγαίνει με την όπιστε και ό,τι γίνει. Πώ αλλιώ θα δει έναν άνθρωπο που σε βρίζει χιδέα την Τρίτη και την Τετάρτη του κάνει χειραψία. Είσαι, είσαι είσαι άνθρωπος ή κάτι άλλο. Εάν είσαι εκβιαζόμενο. Μάλιστα. Πάμε στον Νίκο Πετρουλάκη, γιατί η αλήθεια είναι, Νίκο, θα ακούσω το σχόλιο σου και σένα και θα το δούμε μετά, ότι και για την πρόκληση. Για την ανήκου στη νέα πρόκληση, γιατί όντω τίθεται από <coughs> τον Υπουργό Εξωτερικών, ασχέτω του ποιο ήταν, τι είναι, τι κουβαλάει η διαδρομή του, είναι ο Υπουργό Εξωτερικών τη Τουρκία. Άρα τίθεται επισήμω αυτό το ανήκουστο αίτημα περί δίθεν, ζήτημα περί δίθεν μειονότητας και στα Δωδεκάνησα, ούτε μία αντίδραση. Μα ούτε η κυβέρνηση, μα ούτε ο κύριος Κασελάκης, καλά για τον κύριο Αδρουλάκη δεν συζητάμε. Κύριε Κασελάκη, πού είναι ο πατριωτισμός, μας έχετε ζαλίσει και καλά κάνετε να μας λέτε ότι είστε πατριώτης. Εδώ μια κουβέντα βρε αδερφέ, Στέφανε, ε! Μόνο ο Κυριάκος Βελόπουλος. Πάμε στον Νίκο Πετρουλάκη για να δούμε και την απάντηση που έδωσε. Ο πρόεδρο τη ελληνική λύση. Πάμε. Ε, εγώ, ήθελα να, εγώ ήθελα να επισημάνω κάτι ότι ο συγκεκριμένο ο Χακάν Φιντάν δεν είναι μόνο ε, υπουργό εξωτερικών, δεν είναι μόνο πρώην επικεφαλή τη Μίτ, αλλά είναι σύμφωνα με τον Ερντογάν, χαρακτηρισμένο από τον ίδιο τον Ερντογάν, ο μυστικό του κύβο. Άρα λοιπόν από ο Ερντογάν το είπε αυτό, ότι ο Φιντάν είναι ο μυστικό μου κύβο. Άρα λοιπόν ό,τι λέει ο Φιντάν mm. είναι του Ερντογάν. Δεν είναι του Φιντάν. Ο υπουργό εξωτερικών από μόνο του είναι ακριβώ. Και επίση, εκτό αυτού, Ανδρέα, εδώ μιλάει για δυτική θράκη, εδώ μιλάει για νησιά, μιλάει για το Δεκάνησα και μιλάει και για Κύπρο. Γιατί έβαλε και θέμα τη Κύπρου στην τουρκική εθνοσυνέλευση και είπε το εξή χαρακτηριστικό: Ότι όταν θα πάμε να μιλήσουμε, λέει, με την Κύπρο, δεν θα πάμε να μιλήσουμε, λέει, δύο κοινότητε, λέει, μεταξύ θα πάμε να μιλήσουν δύο κράτη. Ναι, δύο κράτη. Δηλαδή, αυτομάτω αυτό μιλάει και λέει ότι ενοχλούμαστε εμεί, λέει, που ακόμα δεν έχει αναγνωριστεί η τουρκική δημοκρατία τη Βόρεια Κύπρου. Και εμεί αυτού του φέρνουμε εδώ. Να μιλήσουμε μαζί του, να του τασουμε του σολομού και τα χαδιάρια και μετά να κάνουν και μια βόλτα στη θράκη και να σκοδούν να βγουν και να πούνε του αλώσαμε. Αυτό θα πούνε οι Τούρκοι. Τρει μέρε, δύο-τρει μέρε μετά, μόλι πέσει ο κουρνιαχτό, θα πούνε του αλώσαμε. Πήγαμε στην Αθήνα, περάσαμε αυτά που θέλαμε να περάσουμε. Τι ωραία, αποστρατιωτικοποιήσαμε και τα νησιά, γιατί αυτό λένε ότι τα νησιά έχουν αποστρατιωτικοποιηθεί. Τα λένε οι Τούρκοι αυτά. Οι δικοί μα δεν λένε τίποτα. Κοφεύουν.